να τρομάρα στα μπατζάκια σου. Ακούσει εκεί, εδώ παίζει ο Λύκος με τα αρνί και ο Κούκος με τα ειδόνι και αυτός ο Μούρδος Καραγκιόζης με τον μπάρμπα του το Γιώργη. Βάστα να πάω πάνω στο κονάκι μου, μη με πούνε Γιώργη καυγατζή και καυγατζής δεν είμαι. Βάστα, με ξεφτύλισε το έρμο το σπλινάτερο, με ξεφτύλισε το έρμο. Δεν τρέπεσε καθόλου. Τι έγινε ρε Χατατζάρη. Βρε, εσύ τις έτρωγες τις φαλιάρες. Ναι. Εμένα γιατί με κρατούσες αυτό μουσί. Τι μόνος μου να το φάω το ξύλο. Εδώ δεν είπαμε ότι οι Έλληνες πρέπει να τα μοιράζονται όλα. Ναι ρε Καραγκιόζη. Εγώ τι σου φταίξα όμως. Τι σου φταίξα να φάω ξύλο εγώ. Δεν έφταξα αυτή την ιστορία. Σόπα ρε Χατατζάρη. Και τώρα Καραγκιόζη μου τι θα κάνουμε. Τώρα Χατατζάρη που πήγαμε καλά για σήμερα. Φάγαμε καλά, θα πάμε τώρα μάλλον να φάμε, έχει μαγειρέψει η Αγλαία. Βγάλαμε τα λεφτά μας, εδώ έπρεπε να πεθάνουμε για να οικονομήσουμε, βρε. Τόσα χρόνια άνεργοι, τώρα βρήκαμε να οικονομήσουμε. Ναι, Καραγκιόζ μου, και αφού πρώτα ευχαριστήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο που έκανε τον κόπο, ήρθε και μας είδε σε αυτή την πρώτη μας προσπάθεια, ναι, Καραγκιόζ μου, μετά θα ήθελα να ευχαριστήσω το μανέστρο μας, τον Κώστα τον Τζαρούχη που μας έπαιξε ούτη και μας ομόρφησε με την παρουσία του. Την πολύ αγαπημένη μου αδερφούλα Μαρία Παπαγεωργίου που μας έπαιξε το καναλάκι της και τον μεγάλο, τον τρανό, τον κιθαρίστα μας τον Χρήστο τον Παπαναγιώτου που μας έπαιξε την κιθάρα και μας κράτησε τον ρυθμό. Επίσης, ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας την κατά κάποιον τρόπο μητέρα μου, Ήρυδα Ανδρικοπούλου, που μας έφτιαξε την διαφημιστική αφίσα. Τον Άρτσι τον Παναγιώτη, τον αδερφό μου, με τον Άγγελο τον Σαλούμι, τον Κολομίτη Λινιό. Με βοηθούσαν εδώ πέρα να κάνουμε κάποια άκρη. Την Γιούλη την Τασινού, την Άντα την Τσερεμέ, την Λένια την Αθανασοπούλου και την Χριστίνα την Κοτσόνη που μας βοήθησαν. Και ο Πάνος ο Μιχέλης που ήταν στον ήχο, ο Κολοπηγιώτης. Έλα τώρα να χορέψουμε με έναν καλό χορό. Αβάλτε Τσαρούχη, έναν ωραίο χορό. Να μας παίξει κάτι καλύτερο, παιδιά σου.